και εσύ στο πάρε. Αυτή τη λήψη. Η Καλυθέα έπαιξε χωρίς τον, χωρίς δύο βασικούς παίκτες, τον Τσίπρα και τον Μπέλη. Λοιπόν, πάμε στο Μάλεμε. Εδώ ένα γκολ ακυρώνεται ως offside, θα το δούμε. Το οποίο έχουν, έχει δίκιο ο βοηθός. Είναι μπροστά. Γιατί το έβλεπα το παιδί στην R3, ναι. Παίκτης της ομάδας των Χανίων. Είναι offside. Ωραίο τακουνάκι του Ήλιτς. Θα μπει ο Παυλίδης, αλλά δεν είναι δυνατό το σούτ στο 8ο λεπτό. Καλύτερα ο Άρης πάτησε στο γήπεδο από νωρίς. Ένα ακόμη σούτ του Παυλίδη. Ο Γεωργίου διώχνει σε κόρνερ. Και στην εξέλιξη, στην εκτέλεση του κόρνερ από τον Πίτου Καρσία, ο Τάτος στο σούτ, αλλά μπλοκάρει ο Γεωργίου στο 12ο λεπτό. Ένα σούτ από τον Τζανακάκη στο 18ο λεπτό. Περνάει ξυστά από το ζώδιο δοκάρι. Είναι μια ακόμη φάση καλή για τον Άρη. Ένα σούτ του Τάτου στο δεύτερο ημίχρονο τώρα στο 60. Και λίγο αργότερα από τον Τάτο αρχίζει η φάση. Πάει στον Παυλίδη μπάλα. Η προβολή από τον Καπνίδη στο γύρισμα του Παυλίδη και 0-1, 63ο λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Καθαρό γκολ, δεν υπήρχε offside, έτσι. Δεν υπήρχε. Όχι. Ο Τάτος στη σέντρα, η κεφαλιά τον Ντούνι, μάλλον η κεφαλιά από τον Καπνίδη εδώ, στο δοκάρι. Και ο Ντούνις εδώ, κύριε Βασιλάκη, δέχεται μαρκάρισμα. Είναι πέναλτι από η απόφαση του διαιτητή. Κίτρινη και πήρε μόνο. Εντάξει, τώρα επειδή πήγαινε για την μπάλα. Απρόσεπτο μαρκάρισμα. Κίτρινη είναι αρκετό. Σωστό. Αρκετή. Η εκτέλεση από τον Ανδρέα Τάτο και 0-2 στο 71. Μία φάση εδώ με τον Βάκενβάη, παίρνει την κεφαλιά, αλλά δεν σημαδεύει. Είναι ίσως και καλύτερη στιγμή για τα Χανιά. Άλλη μία για τους γηπεδούχους. Ξεφεύγει ο Σταματής, αλλά βάζει την κόντρα ο Σόουζα. Και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων αυτό το φάουλ του Τάτου out. Πάμε στο